Real FM. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Το ξέρω. Ξέρεις καλά, συγγνώμη αυτό. Όχι, είμαι αισιόδοξος ότι θα πάει καλά η εβδομάδα, οπότε δεν χρειάζεται. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί όχι. Σπανίζεις τις μέρες μας, πείτε μου. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν υποστηρίζω τον Αμβρόσιο, αλλά να σας πω ότι ο Αμβρόσιος έχει φτιάσει 2 γυροκομεία στα Καλάβρητα. Να είναι καλά. Και 2 στο Αίγιο. Έτσι. Στα θεμέλια, ξέρετε τι έχει ρίξει, ομοφυλόφιλους. Για το καλό έσφαξε 2 εκεί πέρα. Τους πυροβόλησε, τους πυροβόλησε. Σας είπα, αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά, αλλά γίνονται. Να το χαίρεστε αυτό το γυροκομείο εκεί του Αμβρόσιου. Στάζει αίμα, να ξέρετε, από παντού. Για σκέψου, παλικάρι μου, εγώ που δεν έχω με 300 ευρώ, ότι με παίρνει μέσα και με έχει στο όπα-όπα στο γυροκομείο. Υπάρχει ένας λόγος που δεν έχεις εσύ με τα 300 ευρώ που δεν έχεις, για να μπορούν οι Αμβρόσιοι να κάνουν τους μάγκες. Έχει και τα καλά, έχει και τα άσχημα. Αυτό σκέφτηκε και ο Κουρούπλης. Από τα Καλάβρητα είστε εσείς. Καλάβρητα είμαι εγώ και εγώ είμαι χαροκαμένη εκεί πέρα. Το ξέρεις, παλικάρι μου. Εγώ το ξέρω, εσύ δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία σου. Πώς ξέρεις πόσους έχει σκοτώσει και σε αυτό φταίγαν οι αντάρτες, δεν φταίγαν. Α, τότε να πούμε μόνο τα καλά του Αμβρόσιου. Ποιος έφταιγε. Οι αντάρτες δεν φταίγαν για τα Καλάβρητα, όπως όλοι ξέρουμε. Βέβαια. Πήγαν οι μαλάκες και σκοτωθήκανε πάνω στα πυρά των Γερμανών τώρα. Άσε με. Και μας σκοτώσαν όλους. Εγώ ήμουν μέσα στο σχολείο, ξέρεις τι τράβηξα μόνο. Από τους αντάρτες. Πάντως και λίγα καλά λέτε για τον Αμβρόσιο. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό λέτε και λίγα καλά. Μπορείς ότι και λίγο καλύτερα. Μέτριο παθής. Όχι, δεν μπορώ να του πω και άλλα καλύτερα. Γιατί δεν μπορείς, γιατί κρατιέστε. Να μην καταργέται. Δεν είναι καλά πράγματα. Αυτό σε πείραξε σένα. Εγώ το μόνο που θέλω να πείτε τα καλά που έχει κάνει. Θα δώσω μια προτεραιότητα, βεβαίως. Να πούμε όμως και τα κακά των ανταρτών στα Καλάβρητα. Είναι αμαρτία, γιατί να πούμε μόνο μισή αλήθεια. Μόνο τα κακά, μην αγριεύετε, γιατί εγώ όλη μέρα ακούω Real FM. Αν αγριέψω, θα σταματήσετε. Τι είπατε και τη νύχτα ακούω τον Τζιλιμίδη, ακούω και τον αυτόν. Τον Τζιλιμίδη σταματήσει 2 μήνες τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σου, φίλε Αποστολάκη που τον έχει γαριδάκι. Τι γαριδάκι, για σε παρακαλώ. Σαν ελικοπτεράκι μπορείς να πεις. Αεροπλανάκι, κάτι. Τρενάκι, υπερσιβηρικός, κάτι. Άντε το πολύ μπάμια, δεν πειράζει. Πόσο ξεστήλα και πόσο συχαμάρα όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είναι τίτλος τιμής 124 νεκροί και όταν βγαίνει όλος ο Καραγκής και λέει στο φανταστικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και από κάτω το χειροκροτάνε. Δηλαδή δεν έχει πάτο η ξεστήλα, η συχαμάρα. Όχι, όχι. Και Τσίπα επίσης και όλα αυτά. Και από τους δύο δεν είναι κάποια έκπληξη κάπου. Δεν πρέπει να έχει πάτο και η Τσαντίλα όμως όσων έχουν απομείνει. Αλλά είναι και λίγο άδικο. Αφού θα μιλήσω μόνο για τον Τσίπρα, είναι λίγο την βοθυρία αυτό που κάνετε. Όχι μόνο, δεν μιλάμε μόνο για τον Τσίπρα. Και για τον Κυριάκο. Την Βοθήρια επίσης. Και για τον Κυριάκο και για τους υπόλοιπους. Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς. Για όσους είναι υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση, μιλάμε. Συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηνικολάου για το βιβλίο Ελευθέρω Βενιζέλο. Έγραψε βιβλίο καινούριο. Για που έδωσε με τη Real News. Α. Και θέλω να δώσω μια συμβουλή στο Αλέξη Τσίπρα, μπορώ. Πού είναι εκείνες οι ωραίες εποχές που δίναμε πάργιο, DVD ωραία που δεν τα είδαμε ποτέ. Αφετέρου, αυτό δεν θέλω να πω. Μη βάζει παπαγιές ο κύριος Χατζηνικολάου με συνταγές μαγειρικής και με πάργιο, να βάζει ωραία βιβλία. Α, ωραία, να μην μάθουμε να μαγειρεύουμε, να είμαστε με ένα αυγό. Να δώσω μια συμβουλή στο Αλέξη Τσίπρα. Τι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος και ο Ελευθέρω Βενιζέλο είναι εθνάρχες. Μπορεί να γίνει και ο Αλέξη Τσίπρα εθνάρχης. Αν εφαρμόσει κάτι σαν ιδιώνυμο του Βενιζέλου για το Κουκουέ, για τον Καλαμούκι και για τον Πολιόπουλο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε πού παίρνω τηλέφωνο. Γιατί δεν ξέρετε. Να μην κάνω λάθος, φοβάμαι. Δεν κάνετε λάθος, πείτε μου. Σε κανάλι θέλω παίρνω νομίζω. Αμέ, κανάλι. Ωραία. Είμαι ενδιαφερόμενος για ένα παλικάρι που παίρνει και δηλώνει τουρκόσπορος. Ακούω τα βράδια, παρακολουθώ το κανάλι σας. Ναι. Ενδιαφέρομαι για αυτή την ψυχούλα. Να την πάρετε σπίτι σας, τι θέλετε. Την ψυχούλα. Ναι. Συμπαραστάτης του είμαι. Α, ωραία. Εντάξει, μην ηρωνεύεστε. Εγώ. Αν είναι δυνατόν, τον πατριώτη αυτόν, άλλη πατρίδα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν γνωρίζω το αυτό του. Ωραία, και τι θέλετε εσείς τώρα. Να επικοινωνήσω μαζί του, θέλω απλά για μόνο. Τι είναι τηλεπαρέα, είναι εδώ, τι το περάσατε. Θα βγάλετε γκόμενο από το ραδιόφωνο. Ορίστε. Θα βγάλετε γκόμενο από το ραδιόφωνο, βγείτε έξω, ψαχτείτε, πηγαίνετε σε ένα μπαρ, κάτι, σε ένα πάρκο. Στην Ολλανδία είναι, δεν ξέρω. Στην Ολλανδία, πηγαίνετε στην Ολλανδία. Άμα είναι για γκόμενα, μπορείτε να μου πείτε γιατί σηκώνετε τηλέφωνο του. Ή έτσι που μου μιλάτε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τον βγάζετε μετά. Τι γιατί τον βγάζουμε. Δεν τον βγάζουμε για ψωνιστήρι. Μάλλον για έτσι που μου μιλάς, μάλλον για κάτι τέτοιο. Εγώ ψάχνω για ψωνιστήρι. Τι ψάχνεις, ξέρω εγώ. Για συμπαράσταση σου είπα. Χρειάζεται συμπαράσταση ο τουρκόσπορος. Είναι τουρκόσπορος. Έτσι δεν είπες. Μα θα συνεννοηθούμε σήμερα, τι γίνεται. Ναι, ναι, θα σας ξαναπάρω. Θα πάρω το βράδυ να δω πώς είναι ο νοϊός αυτή. Το βράδυ, άντε περιμένω πώς και πώς. Εκεί θα βγάλεις άκρη σίγουρα το βράδυ.
Έχω να πω κάτι, Αποστολή. Ακόμα και ο αυτό που είναι στη ΔΕΗ μου, όπως λένε ο. Κοιτάξτε, τον εξέχασε τώρα. Στη ΔΕΗ. Τον υπουργό, ρε, το Σταβάκι. Και η ΔΕΗ πάλι κόντρα στον Τσίπρα. Θέλει να πέσει ο Τσίπρας. Να τα έχουμε ΔΕΗ... ρήγμα εσωτερικό, για πε. Η ΔΕΗ έχει φουλάρι, πε. Λέγε, λέγε, για πε μου, δεν το ξέρω. Φράξια Σταθάκη, τι γίνεται, πώς θα σώσουμε την κατάσταση. Οι λογαριασμοί φουλάρα, δεν. Να μαζευτούμε όλοι οι Σιριζέοι στο δρόμο. Ναι, πληρώνουμε για πολίτεκνους, πληρώνουμε για τα νησιά. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί. Τώρα θα πληρώσει και το διαστημικό σταθμό θα πληρώσει. Τι θες, ΣΥΡΙΖΑ δεν είσαι. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ που είσαι ΣΥΡΙΖΑ να πληρώσει λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, δεν σε κλέμε. Ο Τσίπρας δεν τα ξέρει. Δεν σε κλέμε. Δεν τα ακούσει. Εσείς και οι δεξιοί λίγο παραπάνω να το δώσετε. Και ένα άλλο για τους συνταξιούχους πολιτικούς να μην τους δώσει φράγκο, να τα δώσουν αυτοί οι οποίοι τους τα πήρανε. Να σου πω τώρα, ΣΥΡΙΖΑ μου, συνταξιούχος δεν είσαι. Ε, καλά, εντάξει, εντάξει, Αποστόλη μου, σ' αγαπώ πολύ. Α, άλλο θέμα. Τι έγινε. Α, καλά. Ναι. Γεια σας, ο κύριος Αποστολός. Γεια σας, ο ίδιος. Είμαι η Κατερίνα που μιλήσατε με τον Αλέξανδρο το γιο μου για μια τραπεζική επιταγή. Ναι, πείτε μου. Επειδή για, μέχρι να τα στείλει η τράπεζα στο ΚΑΟ, πρέπει να έχει μια διαδικασία και το ΚΑΟ αργεί να καθαρίσει και τα λοιπά. Πού να τα στείλει η τράπεζα? Στο ΚΑΟ, που έχει δέσμευση ο λογαριασμός. Οκ, okay, ναι. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Μπορούμε να πάρουμε μια τραπεζική επιταγή για το ποσό που έχει μέσα προς ΚΑΟ, ώστε να το πάμε εμείς στο ΚΑΟ για να μπορέσουμε να ξεπλοκάρουμε πιο γρήγορα. Τι ποσό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι 5 μέσα, αλλά θα έλεγα να το αφήσω μέσα τη Δευτέρα, αν μου πει το OK, και να πάρω και τις κάρτες όλη τη εβδομάδα, θα είναι γύρω στα 10 όλα μαζί. Χιλιάρικα. Ναι, ναι, ναι. Αρέει το χρήμα, βλέπω, ωραίοι. Ωραία. Αν θέλετε να το τρέξουμε λιγουλάκι, να το τρέξουμε, αλλά θα το κάνουμε 11. Θα πάρω κι εγώ ένα χιλιαρικάκι. Ορίστε. Τι ορίστε. Α, δηλαδή θα κάνω εξυπηρέτηση στο τσάμπα. Πού ζείτε, κυρία μου? Ναι, ναι. Αλλού, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλού. Γι' αυτό επειδή έχουμε εκλογές και είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Αλλιώς 3 χιλιάρικα θα ζήταγα. Μάλιστα. Η ταρήφα είναι 3. Καλά, όντως δεν το ξέρετε αυτό. Τι περιμένετε? Να σας κάνω εγώ τις πλάτες για να τι? Εκτός και αν προσφέρετε το γιο σας. Ναι, το γιο μου, ναι, καλή ιδέα αυτή. Τον έχω για πέταμα, η αλήθεια είναι. Δεν θα το πετάξουμε, δεν θα το κακομεταχειριστούμε. Εντάξει. Γλέντι θα κάνουμε. Χαρά για το γιο σας, ναι. Ναι, ναι, κύριε Αποστολή. Και τα σκέλια του. Ναι, λέω, εντάξει, να το δούμε, λέω. Χιλιάρικο ή γιος. Τώρα, ναι, ένας δουβουρντιάς, οκ. Χιλιάρικο ή γιος. Ορίστε. Χιλιάρικο ή γιος, πού καταλήγουμε? Δεν καταλήγουμε κάπου, να τελειώσω εδώ στην τράπεζα γιατί με εξυπηρετούν τώρα, είμαι στην Πειραιώς και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Αγγελούδι ο γιος σας. Κατάλαβα. Στην τράπεζα σας πέτυχε. Οκ. Τα φιλιά μου στους τραπεζικούς. Γιατί τράπεζα είναι Πειραιώς? Πειραιώς, Πειραιώς. Αχ, τη συμπάθειά μου. Αν έχετε τίποτα γάλατα, τίποτα μακαρόνια που δεν λήγουνε, γιατί δεν βγαίνουνε, ζητήσαμε τους υπαλλήλους εκεί, πείτε το. Ζητήσαμε τους υπαλλήλους 12 μέρες υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Μάλιστα, θα το λύσουμε. Φιλιά, τα λέμε. Γεια σας. Γεια, φιλιά. Γεια, γεια. Να, είδες, ερχόμαστε πιο κοντά. Όπως λέει ο μέγιστος Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Και λίγα λες. Και λίγα λέω. Και όσο τις φτύνεις τις γκόμενες, τόσο κολλάνε. Σωστά. Εξαρτάται, τι έχεις φάει. Δεν είναι όλα τα φτύσια ευχάριστα. Όσο τις φτύνεις, είπαμε, τις γκόμενες. Λοιπόν, αυτό είπα και εγώ. Το ίδιο δεν ακολουθήσατε όμως με τη Χρυσή Αυγή. Τους φτύνετε, δεν τους βγάζετε, δεν τους ακούτε. Μπαμ, ξέρω εγώ που στο διάλογο φτάσαμε 7% και εδώ σε εμά θα φτάσω καμιά 10%. Μαλακία κάνατε. Σε να ταξιδείξεις, τι τούπα. Τι τούπες. Μου λέει να ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Του λέω ψήφισε ό,τι θέλεις εκτός από το Μητσοτάκι. Α, να. Η αβάδα της Χρυσής Αυγής γνωστή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, γεια. Γεια. Καταρχάς, να σε ενημερώσω ότι έρχεται το Πάσχα. Το έχω αντιληφθεί. Και έχω δύο ευχάριστα νέα που θα ήθελα να σχολιάσεις. Πάμε από το δεύτερο. Το δεύτερο ευχάριστο. Η ΔΕΗ πουλάει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πελατών της σε ξένα funds. Τέλεια. Πήρε παρά, θα τα πληρώσουμε. Ωραίο σχόλιο, σύντομο. Επίσης, τι έχεις να πεις για την προώρη αποπληρωμή των δανείων που θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση προς το ΒΜΤΟΥ ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ? Μαγκιά, αφού έχουμε, γιατί να μην δώσουμε. Να ξενιάσεις που λέμε. Ναι, να φύγει από πάνω μας, βραδερφέ. Αυτό. Και ας πάει στα παιδιά μας. Θεσσαλονίκη. Φεβρουαρίου έβγαλε εισιτήρια για να φύγω για το Πάσχα, ναι. Και επέλεξα να φύγω την Κυριακή γιατί ήταν φθηνότερα τα εισιτήρια. Αν το ήξερα. Τι αν το ήξερα, έπρεπε να σου το πω από τότε. Τέλος πάντων, εσύ την έχεις ξαναδεί την παράσταση, για τη διαφήμιση το λέω. Έχει update όμως. Έχει update, θα τα χάσει, λυπάμαι. Θα σε δω στοιχεία το καλοκαίρι, δεν θα έρθεις. Έχετε φεστιβάλ. Όλο και κάτι θα έχει. Α, δεν ξέρω, θα δούμε. Αφού μου το έχεις πει ότι μπορεί να εντάξει στοιχείο στην καλοκαιρινή του, ναι. Και ο Τσίπρας είχε πει ότι μπορεί να βγούμε από τα μνημόνια, τι πάει να πει. Εσύ, αγόρι μου, δεν είσαι ο Τσίπρας. Μπορώ να γίνω, γιατί όχι. Είδες, ο κάθε άχρηστος γίνεται πρωθυπουργός. Ο επόμενος άχρηστος ετοιμάζεται ήδη να γίνει σε 2 μήνες, 3. Εσύ δεν είσαι άχρηστος. Ούτε ο Κυριάκος είναι, το ξέρουμε από τώρα ότι είναι άχρηστος. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
Αποστόλη. Έλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σ' ακούω. Γιατί? Τυχα, δεν το πιστεύω. Σας ακούω πάνω από 12-13 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Από πού τηλεφωνείς? Από Θεσσαλονίκη. Α, μπορείς να γίνεις ακόμη πιο χαρούμενη. Το Σάββατο ερχόμαστε για παράσταση εκεί. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Γιατί να... μπορεί, θα μπορέσει από τώρα, στο λέω. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Χθες βγήκα από το νοσοκομείο. Αυτό πήρα να πω, ότι ο κόσμος δεν έχει ιδέα για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία, τι τιτάνιο έργο παράγεται, κάτω από τι συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Γιατί, μωρί, εμείς δεν πάμε στα νοσοκομεία, δεν ξέρουμε. Ο τρόπος με τον οποίο κατασυγκοφαντείται το εσύ για μένα είναι εξοργιστικός σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα και με τη γενναιότητα που προσπαθούν οι εργαζόμενοι κάτω από πολεμικές συνθήκες ουσιαστικά, έτσι, να το κρατήσουν και να εξυπηρετήσουν. Γιατί το να έχεις δύο νοσοκόμες βάρδιες για μια μεγάλη χειρουργική πτέρυγα φύσκα με 14-15 δωμάτια και με ανθρώπους με σοβαρές επεμβάσεις είναι εξοργιστικό, έτσι. Ή να έχεις τα κοράκια τους εργολάβους να κοιτάνε να κόψουν από τα ίδια τα απορρυπαντικά με ό,τι αυτό μπορεί να συμβαίνει για την υγεία των ασθενών, με σοβαρές τομές ανοιχτές κτλ. Ή να έχεις ανθρώπους με προβλήματα πολλαπλά, όπως εγώ που είμαι και 30 χρονών, έτσι. Δεν είμαι μεγάλη και προσπαθώ να ανάρρωσω από όλα αυτά. Αλλά ήταν και τέτοιο το σύντημά μου, το οποίο δεν μπορούσα να μου το εξυπηρετήσει ένας ιδιώτης, δεν θα το εμπιστευόμουν. Χρειαζόμουν έναν άνθρωπο με γνώση και αυτό μπορούσα να μου το παράσχει μόνο το εσύ. Θέλω να το πω αυτό το πράγμα, Αποστόλη. Το πες. Ωραία, τι είχες εσύ? Εγώ είχα ένα σπάνιο είδος όγκου, εκτός από τον κατεξοχήν τον κύριο, ας πούμε, καρκίνο που έχω, που μου διαγνώστηκε πριν από 6 μήνες. Ναι. Ανακάλυψα ότι έχω και αυτό το σπάνιο είδος όγκου, το οποίο δεν μπορούσα να χειρουργηθεί από τον καθένα. Ήθελε πολύ εξειδίκευση, πολύ έμπειρο καθηγητή. Και στο χειρούργησαν τώρα, εντάξει. Το χειρούργησαν, πήγε πάρα πολύ καλά. Από λεφτά? Τι λεφτά, παιδάκι μου, τι λεφτά, είσαι σοβαρός. Σωστά, ναι, πολλάκι έχουμε και ξάνθο. Ξανθό, όπως λέγεται. Θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω να ψηφίσει. Γιατί, μωρή, επί ΣΥΡΙΖΑ χειρουργήθηκες και πήγαν όλα καλά και τσάμπα? Φοβάμαι, η αλήθεια είναι ότι αν έρθει ο Μητσοτάκης, όλες αυτές τις χημειοθεραπείες που έκανα, τις προηγούμενες μέρες θα τις δώσω στη φορολογική μου δήλωση. Αυτό δεν στο κρύβω. Άρα, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πιστεύω, τα ετοιμάζω από τώρα, άσε. Αν είναι δυνατό, ο Τσίπρας ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Και να σηκωθώ να φύγω, η αλήθεια είναι. Πού θα πας? Φοβάμαι ότι θα ξαναδώ Άδωνη. Επιβίωσα μια φορά τον Άδωνη, δεν θέλω να τον ζω δεύτερη. Δεν έχω τη φίλη μου γεφτιά, δεν είμαι 25 χρόνων όπως ήμουν όταν ήταν ο Άδωνης. Έλα, μωρή, ζήσε λίγο την περιπέτεια, τώρα μη είσαι κομπλεξική. Να προσέχετε το εσύ και τους εργαζόμενους του. Έχουμε μείνει δύο πράγματα όρθια σε αυτή τη χώρα. Η παιδεία και η υγεία, να τα υπερασπιζόμαστε. Είναι και κατεκόμενα και το τσουτσούνι του Τσίπρα. Άμα του δώσει την ευκαιρία, όρθιο είναι ακόμα, θα το αξιοποιήσει και την άλλη τετραετία. Αυτό είναι για κόψιμο.